Και όχι. Ευχαριστώ πολύ. Ένα θέμα που θίξατε και θα ήταν ίσως χρήσιμο να συζητήσουμε είναι οι σχέσεις με απέναντι, με την Τουρκία. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι όλα τα νησιά αυτά, τα κρητικά, από την Κόρ μέχρι τη Μυτιλίνη και η Χίος, θα μπορούσε, έχει μεγάλες δυνατότητες να αναπτύξει περαιτέρω τις σχέσεις με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια χώρα πολύ πιο, πολύ λιγότερο αναπτυγμένη από την Ελλάδα, αλλά έχει πολύ γρήγορο ρυθμό τη μεγέθυνση σε αυτή την περίοδο. Και έχουν μια ζήτηση και για προϊόντα που δεν έχουν, από αγροτικά, ποιοτικά, λάδι, χαλιά, δεν συζητάμε, αλλά μέχρι άλλα πράγματα που θα μπορούσαν πάρα πολύ πιο εύκολα να πάνε εκεί, ακόμα και οικοδομικά υλικά, από τα νησιά, παρά να έρχονται από την Κωνσταντινούπολη σε αυτούς ή από την Άγκυρα ή από την Αντάλια ή δεν ξέρω από πού. Αυτό θα προϋπέθεται μια στενή συνεργασία καταρχήν με τα κοινωνικά της άλλης πλευράς, όπως το χωρίς αυτή την... Υπάρχει, υπάρχει κάνει συναντήσεις και με τους ΤΣΕΣΜΕ και με τις ΜΥΡΕΣ. Ναι. Και είναι λίγο δύσκολη σε αυτή τη συνεργασία που λέτε αυτή, για να μας, να δεχτούν ένα πράγμα από εμάς, θέλουν 10 για αρκετούς. Είναι στις διαπραγματεύσεις πολύ... Να πω ότι για παράδειγμα, αν πάμε να βάλουμε εξαγωγή ούζα, δηλαδή το πνευματώδη, μπορεί να πολυσιεργούν 2-3 μήνες στα χημεία, τα γλυκά, τα υλικά. Έχουν πολύ υψηλούς δασμούς. Βάζουν υψηλούς δασμούς και πολυσιεργούν στον εκτελονισμό και στα αυτά, στα χημεία, στα έτσι, στα αλλιώς, για να χαλάνε δηλαδή, τουλάχιστον από εμάς. Οι χημείο, ας πούμε, μας λένε ότι δεν μπορούν να πάνε στην Τουρκία χυμούς, ενώ θέλει και θέλει και από εκεί χυμούς, γιατί έχουν πολύ ψηλούς δασμούς. Ναι. Αυτοί έχουν δασμούς σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να προστατεύουν. Επειδή να προστατεύουν τα δικά τους. Ναι, προφανώς. Και καλά κάνουν. Καλά κάνουν, όμως εμείς δεν συζητάμε. Στην πορεία... Για τη συμβέρνηση. Προσέγγισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν ανοίξει με τον Ερντογάν, κάποια στιγμή αυτό θα βληθεί. Είναι μια αγορά που θα έπρεπε να την έχετε από δίπλα. Μα έχουμε πολύ καλές σχέσεις με το Επιμελητήριο Σμύρνης και με αυτούς τα δίπλα. Ο κύριος θέλει να πουλήσουν προϊόντα προς εμάς και πολύ λίγα να πάρουν. Είναι αυτή η διαπραγμάτευση. Ο Γιώργος κάνουν και εμπόριο μαρμάρου και πέτρας από πέρα. Και μπορεί να σας μιλήσει για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Γιώργη, τι είναι αυτό? Η σύναψη σχέσεων με τουρκικές εταιρείες θέλει πολύ προσοχή. Διότι δεν συνεργάζεσαι με τη μέση τουρκική εταιρεία όπως συνεργάζεσαι με τη μέση ευρωπαϊκή. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι κάτω από τις λέξεις κρυμμένα, κρυμμένα κόστη και θέλει πολύ ενδελεχή έλεγχο για να μπορέσεις να διασφαλίσεις την οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία. Mm-hmm. Αυτό το γνωρίζουν αρκετές επιχειρήσεις που έχουν προσπαθήσει κατά καιρούς έτσι να συναλλαγούν με τουρκικές επιχειρήσεις. Και όσο γι' αυτό που είπε ο Πρόεδρος, οι Τούρκοι και μέσω των εμπορικών σχέσεων προσπαθούν να κάνουν εξωτερική πολιτική. Εδώ εμείς να συνδιοργανώσουμε ένα ιστοπλοϊκό αγώνα θέλαμε και είχαμε βάλει ένα όνομα, το Homer's Land Sailing Trophy, να παραπέμπει και στη γη του Ομήρου, ας πούμε, και λοιπά, και ζητήθηκε να το βγάλουμε αυτό, ας πούμε. Δηλαδή, πάντα προσπαθούν να περνάνε και από κάτω την εξωτερική της πολιτική, την διπλωματία. Ίσως και εμείς θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο οργανωμένοι και σαν φορείς. Ίσως αν γίνει σε ένα επίπεδο με υπό την αιγίδα των επιμελητηρίων, εγώ πιστεύω να ότι να εξασφαλιστεί και μια ισορροπία. Ναι, και μια προστασία. Ανταλλαγή, δηλαδή τόσα δίνεις, τόσα παίρνεις. Και μια κανονικοποίηση των προδιαγραφών ώστε να αποφεύγονται τέτοια πράγματα. Αυτό πρέπει να γίνει κάπως πιο οργανωμένα. Γιατί όποιος συζητήσει και να κάνουμε με τα επιμελητήρια αλλά και με άλλους φορείς με το απέναντι, έχουν όλη την ίδια πολιτική. Άρα είναι οργανωμένοι. Άρα και εμείς πρέπει υπό την αιγίδα της κυβέρνησης, του Υπουργείου, να συντονίσει και τα επιμελητήρια και οποιοδήποτε άλλους φορείς, και ακόμα και τουριστικούς φορείς, και να κάνουμε μια πολιτική.
Και να μπορούμε και εμείς εδώ θέλω να τα διαλύσω τα επιμελητήρια και εμείς θα είμαστε να τα διαλύσουμε. Να σας θυμίσω ότι είμαι με την έξω. Αυτό μόνο μπορεί να βοηθήσει. Δεν μπορεί να βοηθήσει κάτι. Δηλαδή να συναντιέται το επιμελητήριο της Λέσβου και να λέει άλλα, το επιμελητήριο της Χίου να λέει άλλα. Θέλει κάτι, είναι μια ενιαία πολιτική. Γιώργο, να θυμίσουμε την έξω τι έγινε. Όταν διεκδικούσε η Τουρκία την έξω 2020 και η Ελλάδα φαινόταν, διαφαινόταν όπως και τελικά έγινε ότι δεν θα ψήφιζε Τουρκία, αλλά Ντουμπάι, οι πιέσεις που δεχτήκαμε και η ομοβροντία από επιμελητήρια, από διάφορους φορείς, ήταν απίστευτη. Οι εφημερίδες όλες στην Τουρκία γράφαν μην πηγαίνετε σε ελληνικά νησιά, μην πληρώνετε ένα ευρώ σε ελληνικές επιχειρήσεις, διότι δεν θα ψηφίσουν την Τουρκία για την διοργάνωση της Expo. Δηλαδή μια οργανωμένη... Με αυτή την πίεση είχαμε κάνει και μια επεισόδιο στο Σαμαρά, θυμάσαι. Ναι, ναι. Δηλαδή έχουν ένα σχέδιο αυτή την εξωτερική του πολιτική. Αυτό έχουμε έλλειψη από κάτι τέτοιο εμείς. Έστω σε επίπεδο περιφέρεια. Και περιφέρεια. Θα μπορούσαν να είναι επιμελητήρια στον βαθμό που λειτουργούν ακόμα και πρέπει να λειτουργούν. Εμείς την υποχρεωτική εγγραφή στα επιμελητήρια την είχαμε υποστηρίξει με κάθε μέσο. Δεν νομίζω ότι. Και θα μπορούσαμε λοιπόν να δούμε μια ενιαία πολιτική αντίσταση. Γιατί είναι μια αγορά εξαγωγική, σημαντική, αυτή την περίοδο, θα μπορούσε να... Και εγώ εμείς, εδώ το στοιχείο την έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ναι. Και μιλώντας και με τον πρόεδρο του, τον πρώην πρόεδρο του Κοινοτήριου του Τσέσνου, μου είχε πει και μια κουβέντα που είχαμε κάνει κάποια στιγμή δύο-τρία άτομα, μου λέει εμείς μας βοηθήσατε, όταν είχαμε και εμείς τα προβλήματα μας τα οικονομικά και εμείς θεωρούμε και μια υποχρέωση να βοηθήσουμε και εσάς τώρα. Το βλέπει εκείνος κάπως διαφορετικά. Και πράγματι τώρα αυτή τη στιγμή μας βοηθάνε. Με το ότι έρχονται. Με το ότι έρχονται. Είναι μια ανάσα για τα χαρακτικά, για τα... Για όλα τα χαρακτικά, γιατί παίρνουν και αρκετά πράγματα. Δηλαδή έρχονται ένα μέσο όρο τουριστών με κάποια οικονομική δυνατότητα. Θα υπερβούν τις 80.000 τώρα κάπως. Α, είναι σημαντικό νούμερο. Είναι βέβαια πολύ ευαίσθητο αυτό το πράγμα. Γιατί ξαφνικά μπορεί να γίνει κάτι και να σταματήσουν να έρχονται. Είναι ευαίσθητη η περιοχή μας. Και ξαφνικά επιτρέψανε τη βίζα, γιατί απαγορευόταν η βίζα, με το που επιτραπεί και η βίζα έρχονται. Ξαφνικά μπορεί να πούνε πάλι απαγορεύεται η βίζα. Θέλει κάποια ιδιαίτερη προσοχή από τις κυβερνήσεις και από τις δικές μας και από τις δικές μας. Και πρέπει πάντα να βάζουμε στο στόχαστρο ότι η Χίο στον τουρισμό είναι πάρα πολύ πίσω. Ναι. Δηλαδή αυτοί που είναι επισκέπτες, δεν είναι τουρίστες, αυτοί έρχονται συνήθως μία ή δύο μέρες, είναι επισκέπτες. Ναι. Βοηθάνε πάρα πολύ σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, όπως είναι, είπαμε, η εστίαση και αυτά. Εκεί βοηθάνε πραγματικά πολύ. Ναι, εντάξει. Άρα φαντάζομαι όχι στα ξενοδοχεία, επειδή δεν θα μένουν πολύ. Δεν κάνουν πολλές διανυκτερεύσεις. Δεν γίνονται πολλές διανυκτερεύσεις. Δεν μπορεί να καλύψουν το τουριστικό ρεύμα που θα περιμέναμε από την Βόρεια Ευρώπη. Ένα Σαββατοκύριακο. Ναι, ναι. Σε μήνες αιχμής. Ναι, 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 ναι. Και ψάχνονται και αυτοί έρχονται ένα διήμερο και δεν έχουν πού να μείνουν. Ναι, 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 ναι. Αν καλύπτανε δηλαδή και φτάνανε στο επίπεδο να καλύπτουν και πενταήμερες ή τριήμερες διανυκτερεύσεις, θα ήταν ακόμα πιο προχωρημένο. Αλλά δεν έχουμε φτάσει εκεί νομίζω, έτσι δεν είναι Γιώργο. Δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο. Αυτό θα ήθελε πάντως μία μελέτη από τη μεριά των επιχειρηματιών του τουρισμού. Κάποια προγράμματα που να μπορέσουν να τους προσελκύσουν σε περισσότερο χρόνο. Μια πληροφορία η οποία θα σας βοηθήσει σήμερα. Φταίμε λίγο και εμείς σε πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο επιχειρηματίες του τουρισμού. Α, και παρεξηγήσω να σας πω και κάτι. Δεν θέλουν να συμμετέχουν. Δεν θέλουν να ρισκάρουν τίποτα. Έχουν μάθει αυτό το καθεστώς. Όπως όσοι βγάζουν, ό,τι βγάζουν για ένα μήνα, δύο μήνες. Από εκεί πέρα για να κάνω κάποια ρήματα. Έχω προσπαθήσει να κάνω κάποια ρήματα με Κωνσταντινούπολη, με Άγκυρα. Να έρθει. Και τη γραμμή αυτή με την Κωνσταντινούπολη να συνδέσω με τη Χίο, με την Κωνσταντινούπολη. Η οποία θα βοηθήσει πολύ τον. Θα βοηθούσε και θα μέναν και περισσότερες μέρες αυτή και θα είχαμε περισσότερες διανυκτερεύσεις και θα ήταν πολύ καλά για όλους στο νησί. Αλλά δρανούμε για αυτή δεν δίνουμε σημασία. Δεν του ενδιαφέρει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είναι και κάτι ακόμα σε αυτούς. Αυτοί πληροφορούνται και τις τιμές και τα πάντα που ισχύουν σε κάθε νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου, σε κάποια από τα νησιά μας δηλαδή, Μυτιλήνη, Χίο, Ισάμου. Και εκεί είναι και κάτι. Ναι, και εκεί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί και κάποιες πληροφορίες τελευταία από κάποιους υπάρχουν ότι η Χίο είναι στην εστίαση κάπως ακριβή. Ναι, ναι.
Όχι σε σύγκριση με τη Μητυλίνη. Τα άκουσα δηλαδή από τρίτο πρόσωπο, δεν το λέω. Από παραγγελιοδόχο άνθρωπο. Όχι, δεν νομίζω. Καλά, μπορεί να είναι. Άνοιξε να φραγίσκω. Δεν ξέρω. Σα λέω τι άκουσα. Η πορεία που το αναλάβει είναι η Skyer Lines, είναι ηλικία. Αλλά το γραφείο που το πρακτορεύει, το κεντρικό που κάνει το κεντρικό κομμάτι είναι απέναντι το τοπικό. Και μεταφέρει κόσμο. Δηλαδή δύο φορές την εβδομάδα νομίζω ότι έχει χτυπήσει και πάει στην Ελλάδα. Δεν μπορούσε κάποιο από εμά να ρισκάρει αυτό το πράγμα. Κάποιο από του ντόπιου ο περίπτωση να το κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά κανένα δεν ρισκάρει.